Το βίντεο που εξετάζουμε υποστηρίζει ότι το στοματικό διάλειμμα μπορεί να είναι επιβλαβές για τη στοματική υγεία και προτείνει το τράβηγμα λαδιού ως καλύτερη εναλλακτική λύση. Πρώτον, το στοματικό διάλειμμα μπορεί να καταστρέψει ωφέλιμα στοματικά βακτήρια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη μετατροπή των νητρικών αλάτων σε μονοξίδιο του αζότου, ένα συστατικό που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έρευνε δείχνουν ότι η χρήση στοματικού διαλύματο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά αυτόν τον μηχανισμό. Δεύτερον, το στοματικό διάλειμμα μπορεί να προκαλέσει στοματικά έλκη, τα οποία είναι επώδυνε βλάβε που αναπτύσσονται στο στόμα. Αυτό το φαινόμενο έχει καταγραφεί σε μελέτε και συνδέεται με την χρήση ερεθιστικών συστατικών σε κάποια στοματικά διαλύματα. Τρίτον, η χρήση του στοματικού διαλύματο μπορεί να οδηγήσει σε ξηροστομία. Η ξηροστομία μπορεί να προκαλέσει κακοσμία του στόματος, τεριδόνα και ασθένεια των ούλων. Τέταρτον, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου στο στόμα, κάτι που αναφέρεται συχνά από χρήστε. Πέμπτον, το στοματικό διάλειμμα μπορεί να διαβρώσει το σμάλτο των δοντιών. Η συχνή χρήση του μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθησία και κυτρίνισμα των δοντιών. Έκτον, η τακτική χρήση του στοματικού διαλύματο έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Ερευνητέ έχουν προειδοποιήσει για την πιθανή συσχέτιση αυτή τη πρακτική με την ανάπτυξη καρκινικών κιτάρων στο στόμα. Το βίντεο προτείνει το τράβηγμα λαδιού ω μια καλύτερη εναλλακτική λύση. Αυτή η αρχαία πρακτική τη Αγιουρβέδα περιλαμβάνει το σβήσιμο λαδιού για 15 ή 6 λεπτά για την απομάκρυνση τοξινών και τη βελτίωση τη τοματική υγεία. Το τράβηγμα λαδιού είναι γνωστό ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας των ούλων, στην καταπολέμηση της πλάκας και στην αύξηση της σιελόριας. 10, 10. Η πρόταση του βίντεο είναι να βουρτσίζετε και να χρησιμοποιείτε νήμα τακτικά, αποφεύγοντας εντελώς τη χρήση στοματικού διαλύματος. Για φυσικούς τρόπους βελτίωσης της στοματικής υγείας, το βίντεο συνιστά το τράβηγμα λαδιού. Πριν κάνετε οποιασδήποτε αλλαγέ στη ρουτίνα της στοματικής σας υγιεινής, είναι πάντα καλύτερο να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.